Λοιπόν, την κυρία Σταθάκη, φυσικά του πασίγνωστου Άρη Σταθάκη, με τον οποίο μεγαλώσαμε εμείς της γενιάς του 80. Και είστε λοιπόν μία από τις γυναίκες οι οποίες ψηφίζουν για το γυναικείο αυτοκίνητο της χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, δεν είναι ακριβώς το γυναικείο αυτοκίνητο της χρονιάς. Είναι ένας θεσμός που λέγεται Women's World Car of the Year, εν συντομία WWCOTY. Αποτελείται από 56 γυναίκες αυτή τη στιγμή, επαγγελματίες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο, από 40 χώρες, από 5 υπήρους. Και ψηφίζουμε το αυτοκίνητο που θεωρούμε καλύτερο, όχι που απευθύνεται στις γυναίκες, αλλά που απευθύνεται σε οποιοδήποτε αγοραστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χώρας, φυλής, θρησκείας, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά το W σημαίνει Women's Car of the Year, έτσι, αυτό έχω καταλάβει. World ακριβώς. Women's Car. Okay. Ακριβώς. Αφορά τους εκλέκτορες. Α, ότι μάλιστα. Είναι μόνο γυναίκες εκλέκτορες. Α, οκ, okay. Αυτό δεν το είχα υπόψη μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας λοιπόν καταρχήν, ποια αυτοκίνητα είχαμε φέτος σαν υποψήφια και φυσικά θέλω να μας πεις και ποιο πήρε τον τίτλο. Ο θεσμός λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Ψηφίζουμε το καλύτερο αυτοκίνητο κάθε κατηγορία και στη συνέχεια πηγαίνουμε και ψηφίζουμε από τους 6 νικητές της κατηγορίας το καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς. Μόνο μέσα από τους 6 νικητές. Ωραία. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψηφίσουμε οτιδήποτε. Επίσης, μία άλλη ιδιαιτερότητα του θεσμού είναι ότι οι εκλέκτορες δεν μπορούν να ψηφίσουν αυτοκίνητο που δεν έχουν οδηγήσει. Α, πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουμε αυτό. Δικαίωμα δηλαδή να ψηφίσουμε ένα αυτοκίνητο που δεν το έχουμε οδηγήσει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό στοιχείο. Ναι. Οι νικητές των κατηγοριών για φέτος ήταν το Peugeot 308, το οποίο ήταν και ο μεγάλος νικητής. Mm-hmm. Το Ford Mach 3, το Wrangler, το Jeep Wrangler 4xe, το ηλεκτρικό. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Όχι, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας τα πω. Δεν τα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, γιατί άλλαξα προσπαθώντας να βρω μια άκρη με το τηλέφωνο. Ναι, οκ, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι λοιπόν έχουμε 5 κατηγορίες. 6 κατηγορίες. 6 κατηγορίες λοιπόν, οι οποίες βγάζουν τον δικό τους νικητή κάθε μία. Προφανώς μιλάμε για SUV, μιλάμε για σπορ αυτοκίνητο, μιλάμε για οικογενειακά. Για τέτοιες κατηγορίες φαντάζομαι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν από αυτές τις, από τους 6 φιναλίστ επιλέγετε και τον νούμερο 1. Ναι, σε πρώτη φάση ψηφίζουμε όλα τα αυτοκίνητα που βγήκαν μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, από αυτά που έχουμε οδηγήσει, αλλά σκεφτείτε ότι στη λίστα υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία δεν ήρθαν στην ελληνική αγορά, όπως είναι φυσικό, γιατί είναι ένας παγκόσμιος θεσμός. Επομένως, αυτά φυσικά και δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε, εφόσον δεν έχουν έρθει ποτέ στη χώρα μας και δεν τα έχουμε οδηγήσει. Οπότε ψηφίζουμε από αυτά που τελικά έχουμε οδηγήσει. Για φέτος ήταν 65 τα αυτοκίνητα. Όλη τη λίστα. Απλά εμείς ψηφίσαμε αυτά που μπορούσαμε να ψηφίσουμε, αυτά που έχουμε οδηγήσει. Οκ. Okay. Πες μου λοιπόν για τον. Συγγνώμη για τον Νίκο, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Και επίσης έχω μπροστά μου τους νικητές. Α, ωραία, πες. Το Peugeot 308 ήταν το καλύτερο αυτοκίνητο πόλης. Mm-hmm. Το Kia Sportage ήταν το καλύτερο οικογενειακό SUV. Η BMW iX ήταν το καλύτερο μεγάλο SUV. Το Ford Mach-E ήταν το καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο. Το Audi e-tron GT ήταν το καλύτερο σπορ αυτοκίνητο και τέλος το καλύτερο 4x4 ήταν το Wrangler 4xe. Από αυτά τα 6, αρχικά ψηφίσαμε από τα 65 αυτά τα 6, ανακατηγορία το καλύτερο, και αμέσως μετά ψηφίσαμε μεταξύ των 6 ποιο νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο αυτοκίνητο. Μιλάμε για πρακτικά όμως, δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα super car με ένα αυτοκίνητο πόλης. Θεωρούμε ανάλογα με τη χώρα που ζούμε και με τις ανάγκες μας, ποιο είναι το καλύτερο αυτοκίνητο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη. Και βέβαια δεν λέμε πηγαίνετε όλοι να πάρετε ένα από αυτά τα 6 ή το μεγάλο νικητή, γιατί αυτό που πάντα συστήνουμε είναι κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, να διαβάσει και να ψάξει στην αγορά γενικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να διαβάσει κριτικές, αλλά μετά θα πρέπει να πάει να μπει μέσα στην αντιπροσωπεία, να καθίσει στο αυτοκίνητο, να κάνει ένα test drive που όλες οι αντιπροσωπείες πια δίνουν σε όλα τα μοντέλα. Γιατί μπορεί ένα αυτοκίνητο που για μένα είναι πάρα πολύ καλό, για εσάς να μην σας βολεύει για κάποιο λόγο. Ναι, αυτό φυσικά είναι ας πούμε, υποκειμενικό κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος η αγορά. Βεβαίως, και είναι και οι ανάγκες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος παίρνει ένα σούπερ κάρ και μένει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιεί. Δηλαδή, είναι και οι ανάγκες της καθημερινότητάς μας άλλες. Εάν θέλουμε μια φορά το χρόνο να πηγαίνουμε μια εκδρομή σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος που χρειάζεται οπωσδήποτε 4x4, είναι καλύτερα να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο από το να το έχουμε τις υπόλοιπες 360 μέρες για να πάμε μια εβδομάδα διακοπές. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απολύτως.
Ωραία. Οπότε πες μου, ας πούμε, για τον μεγάλο νικητή, για το 308. Πες μας τα... Ο μεγάλος νικητής άκουσε πολύ διθυραμβικά σχόλια από όλο τον κόσμο, από όλες τις Υπήρους. Δηλαδή, εμείς έχουμε εκλέκτορες στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Ινδία, στο Πακιστάν, σε χώρες που έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, και στην Ευρώπη φυσικά, σχεδόν όλες τις χώρες. Δεν διάβασα κάτι αρνητικό από οποιοδήποτε τεστ από αυτά που διάβασα από τις συναδέλφους. Ναι, φαντάζομαι ότι για να βγει ένα αυτοκίνητο νούμερο ένα, πάνω κάτω συμφωνείτε όλες. Τα δικά σου, ας πούμε, προσωπικά κριτήρια που έβαλες στην ψήφο εγώ σου. Εγώ δεν το οδήγησα. Εγώ δεν είχα τη χαρά να το οδηγήσω. Ναι, δεν ψήφισες λοιπόν δηλαδή στο σύγχρονο αυτοκίνητο. Εσύ ποιο ψήφισες παρόλα αυτά? Όχι, όχι, δεν είχα τη χαρά να το οδηγήσω. Είμαστε μια μικρή αγορά. Είμαστε λίγο περιορισμένοι στα ταξίδια που γίνονται στις πανευρωπαϊκές και στις παγκόσμιες παρουσιάσεις. Mm-hmm. Οπότε εγώ δυστυχώς δεν ήμουνα μέσα στους δημοσιογράφους που καλέστηκαν και μπορέσαν να το οδηγήσουν. Ωραία, από όλα αυτά που είχε μέσα, ας πούμε στη λίστα του 308, ας πούμε, π.χ. Εσύ ποιο από αυτά έχεις οδηγήσει και αποφάσισες να βάλεις τη δικιά σου ψήφο εκεί? Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ αυτό να το, okay, να το δημοσιοποιήσω. Ωραία, ωραία, εντάξει. Αλλά εμείς ψηφίζουμε ανοιχτά, δηλαδή επώνυμα, ναι, στέλνουμε τη λίστα και βάζουμε ότι από αυτή την κατηγορία εγώ ψηφίζω, βάζω τόσους βαθμούς σε αυτό, τόσους εκείνο, τόσους στο άλλο. Ψηφίζουμε με βαθμούς και μετά συγκεντρώνονται οι βαθμοί από κάθε ένα. Mm-hmm. Και αυτό που έχει πάρει τους περισσότερους είναι ο νικητής της κατηγορίας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βγαίνει και ο τελικός νικητής. Okay. Από όλα αυτά, από τους νικητές, ας πάρουμε, είχες την ευκαιρία να οδηγήσεις κάποιο? Είχα κάποια, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω για τη βαθμολογία που έδωσα εγώ προσωπικά. Όχι, όχι. Απλά η ερώτησή μου ήταν ξεκαθαρά. Απλά αν είχες οδηγήσει κάποια από αυτά. Ναι, ναι, βεβαίως. Ένα αυτοκίνητο που μου άρεσε, γιατί μου έκανε λίγο διαφορετικό, δηλαδή με ιντρίγκαρε περισσότερο, ήταν το Wrangler, το Jeep Wrangler, το ηλεκτρικό, το plug-in υβριδικό. Δεν περίμενα. Μου φαινόταν ότι δεν του ταιριάζει να έχει μια μπρίζα ένα τέτοιο αυτοκίνητο σκληροπυρηνικό. Αλλά με εξέπληξε, γιατί η μόνη του διαφορά από το κανονικό αυτοκίνητο ήταν αυτή η μπρίζα και η λειτουργία η υβριδική και η ηλεκτρική. Γιατί κατά τα άλλα δεν είχε τίποτα να ζηλέψει, δεν έχανε σε κάτι, παρά μόνο μερικά χιλιοστά χώρου αποσκευών και στο ύψος των επιβατών των πίσω καθισμάτων εξαιτίας της μπαταρίας που έχει μπει από κάτω. Το χάρηκα πάρα πολύ. Θα το χαιρόμουν πιο πολύ αν το είχα αυτές τις μέρες με τα χιόνια. Ναι, φυσικά. Αλλά είναι και θέμα timing. Δυστυχώς, ναι, αυτές τις μέρες δεν έχω ένα αυτοκίνητο που μπορούσα να αντιμετωπίσω το Φίλιππο. Για το συγκεκριμένο θα συμφωνήσω, γιατί είχα την ευκαιρία να το οδηγήσω και εγώ. Και αυτό που πραγματικά σχεδόν με τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια, όταν μπαίνοντας σε κακοτράχα άλλο έδαφος, σχεδόν φοβόμουν να πατήσω τον γκάζι για να πάω μπροστά. Ότι είχε ένα τόσο έντονο τράβηγμα που λέω ότι θα φύγει, ας πούμε, και θα πάω να βρωθώ στην άλλη πέτρα μπροστά μου και θα προλάβω να κάνω τον ελιγμό για να την αποφύγω. Δεν ξέρω αν έτυχε σε τέτοιο σενάριο. Έχει έντονη ροπή. Και είναι ότι δεν περιμένεις από ένα τόσο κλασικό αμερικάνικο σκληρό αυτοκίνητο να εξευγενιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει plug-in υβριδικό, να έχει το καλωδιάκι του. Είναι λίγο παράξενο στην αρχή. Αλλά στην ουσία σου δίνει καμιά πενταριά χιλιόμετρα στην πραγματική ζωή ηλεκτρικής αυτονομίας. Mm-hmm. Απόλυτη ησυχία. Μάλιστα θυμάμαι σε ένα από τα τεστ που διάβαζα, που έλεγε, επειδή αυτά τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Αφρική και σε σαφάρι, mm-hmm, έλεγε ότι τώρα θα μπορούμε να πηγαίνουμε πιο κοντά στα άγρια ζώα με την ηλεκτρική κίνηση, με την αμυγός ηλεκτρική κίνηση λογικό που προσφέρει. Και δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό. Και επίσης παρατήρησα ότι δουλεύει αρκετά καλά η ανάκτηση ενέργειας. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου τύχε να φύγω από την πόλη με 0 χιλιόμετρα ηλεκτρικής ενέργειας και να φτάσω στον προορισμό μου έχοντας περίπου 25 χιλιόμετρα ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο και μόνο από την ανάκτηση, από το ρολάρισμα και το σταμάτα ξεκίνα, μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Σωστά, σωστά. Όχι. Είναι ένα πολύ μελετημένο. Βέβαια, είναι μια μάρκα που βασικά όλοι οι νικητές ήταν και όλες οι εταιρείες. Mm-hmm. Είναι μάρκες σοβαρές που αυτό που βγάζουν το τελικό προϊόν είναι πάρα πολύ ψαγμένο, πάρα πολύ εξελιγμένο, μέσα από πάρα πολλές δοκιμές και σε ζεστό καιρό και σε κρύο καιρό. Οπότε ναι, το τελικό προϊόν είναι πάρα πολύ σπάνιο να έχει κάποιο πρόβλημα ή κάτι πραγματικά
κάποιο θέμα. Το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα είναι ότι πολλές φορές αγοράζουμε αυτοκίνητα με αυτό που θέλουμε να μας βλέπουν ή αυτό που θέλουμε να ακουμπάμε στο τραπέζι το κλειδί και να έχει μία μάρκα και δεν εξετάζουμε ακριβώς τις ανάγκες μας. Γιατί οι ανάγκες μας μερικές φορές είναι διαφορετικές από αυτές που το συναίσθημα και η ψυχή μας ζητάνε. Εγώ δηλαδή αυτό πιστεύω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποιον που το χρησιμοποιεί για τις δυνατότητές του. Δεν είναι όμως καλό για κάποιον ο οποίος ζει μέσα στο κέντρο μιας πόλης και εργάζεται 2 χιλιόμετρα πιο πέρα. Όχι, όχι, που δεν είναι. Είναι κρίμα. Που δεν είναι. Και έχουμε και ξεφεύγουμε και αρκετά από το θέμα για τον οποίο είχα την επικοινωνία. Τώρα, για να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα, για να κλείσουμε και όλες, έτσι λίγο πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Γενικά με το θεσμό. Να πούμε, η διαδικασία όλη ξεκινάει από την αρχή της κάθε χρονιάς και καταλήγει, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο εύλογο, ας πούμε, διάστημα κάποιων μηνών ή γίνεται συγκεκριμένα, ας πούμε, μια συγκεκριμένη περίοδο, ένας μήνας, ξέρω εγώ, για να όλη γίνει. Όλη τη χρονιά, όχι, όχι, όλη τη χρονιά από 1η-1η, κάθε έτους, μέχρι 31-12, τα αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί σε αυτό το διάστημα, τα οποία εμείς μπορεί να οδηγήσουμε και μέχρι το Φεβρουάριο και μέχρι το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, τα οδηγούμε, τα βγάζουμε φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα, τα ανεβάζουμε, γράφουμε τεστ, τα χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Στο τέλος το Φεβρουάριο ψηφίζουμε για κάθε κατηγορία, για τις 6 κατηγορίες. Mm-hmm. Από αυτές λοιπόν μετά από περίπου 15 μέρες ψηφίζουμε τον τελικό νικητή. Όμως, ο τελικός νικητής ανακοινώνεται την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου. Ναι. Επομένως, μας δίνει ένα περιθώριο. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο και μπορεί ακόμα να μην έχουν έρθει στη χώρα μας, δίνει 2 μήνες περιθώριο στην ουσία να έρθουν στη χώρα μας να τα οδηγήσουμε για να μπορούμε να τα ψηφίσουμε, ψηφίζοντας όμως το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ας πούμε, γιατί εμείς πηγαίνουμε με την ημερομηνία που παρουσιάστηκε το αυτοκίνητο. Και όχι με την ημερομηνία που ήρθε στη χώρα μας. Γιατί σε κάθε χώρα έρχεται και άλλη ημερομηνία. Ναι, λογικό. Επομένως είναι οτιδήποτε παρουσιάστηκε, τώρα δηλαδή αυτό που ψηφίσαμε, είναι οτιδήποτε παρουσιάστηκε παγκοσμίως, τουλάχιστον σε 2 ηπείρους, από την 1η-1η του 2021 μέχρι τις 31-12 του 2021. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή στην ουσία έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία για το αυτοκίνητο που θα ψηφίσει. Για το 2023. Για το 2023. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Έχει ξεκινήσει. Κάποια αυτοκίνητα έχουν παρουσιαστεί. Λέω και πάλι ότι κάποια δεν έρχονται ποτέ στην Ελλάδα. Ελπίζουμε. Κάποιες μάρκες δεν αντιπροσωπεύονται, δεν υπάρχουν. Κάποια άλλα είναι super cars που δεν τα φέρνουν. Είχαμε, ας πούμε, ένα McLaren φέτος. Mm-hmm. Δεν το είχαμε οδηγήσει. Κάποιοι συνάδελφοι όμως το είχαν οδηγήσει. Γιατί τυχαίνει στη χώρα της εταιρείας πολλές φορές ή στην παγκόσμια παρουσίαση να καλέσουμε. Ναι. Επομένως κάποιος άνθρωπος να σε καλέσουν για να το αξιολογήσει. Επομένως κάποιοι άνθρωποι το είχαν οδηγήσει. Εγώ δεν ήμουν μέσα σε αυτούς. Ναι. Α, οπότε δηλαδή, για να καταλάβω, δεν είναι απαραίτητο να το έχεις πάρει εσύ σαν μέσο για τεστ drive, αρκεί να είσαι σε μια παρουσίαση και να έχεις έστω και, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Αρκεί δηλαδή αυτή η διαδικασία. Ναι, έχουμε λίγο παραπάνω συνήθως τις παρουσιάσεις. Συνήθως είναι διήμερες. Mm-hmm. Οπότε το οδηγείς περίπου 4 φορές για να οδηγήσεις και τις διαφορετικές εκδόσεις. Mm-hmm. 2 φορές την κάθε μέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι γενικά το πρόγραμμα, όχι απαραίτητα, αλλά συνήθως είναι αυτό. Οπότε ναι, το οδηγείς είτε στην παρουσίασή του, πανευρωπαϊκή, παγκόσμια, πανελλήνια, είτε το παίρνεις μετά για τεστ. Είναι το ίδιο πράγμα. Αρκεί να έχεις το χρόνο όμως να περάσεις. Δεν είναι τώρα να κάνουμε, ας πούμε, γύρω-γύρω σε μια πίστα 2 γύρους. Αυτό δεν θεωρείται ότι οδηγήσαμε το αυτοκίνητο, γιατί δεν το έχεις δει σε όλες τις συνθήκες. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας. Γιατί άλλο να το πάρεις εσύ σαν μέσο που το παίρνεις, ξέρω εγώ, για μια εβδομάδα και μπορείς να κάνεις τα όποια τεστ θες εσύ να κάνεις, είτε ξέρω αυτό να είμαι στην πόλη, είτε εκτός πόλης, για να δεις τα πάντα για το αυτοκίνητο, και άλλο να πας σε μια παρουσίαση. Δηλαδή, ακόμα και σε μια παρουσίαση όπως είναι διήμερη, πάλι δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να το αξιολογήσεις τόσο καλά, ώστε να σου πούν ότι φτάνει αυτό για να μπορείς να το ψηφίσεις. Όχι, γενικά οι παρουσιάσεις είναι φτιαγμένες έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες του αυτοκινήτου. Αν είναι κάποιο αυτοκίνητο επιδόσεων, συνήθως έχει και οδήγηση στην πίστα, έχουν κάποιες δεξιοτεχνίες, κάποια πράγματα. Είναι φτιαγμένο έτσι για να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του κάθε αυτοκινήτου, να αναδείξει μάλλον τα ταλέντα του κάθε αυτοκινήτου. Αλλά όχι, δεν σου λένε ότι δεν μπορείς να το οδηγήσεις στην παρουσίαση, ότι πρέπει απαραίτητα. Σίγουρα το ιδανικό είναι να το κρατήσεις κάποιες μέρες για να μπορέσεις να ζήσεις μαζί του και να δεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Αλλά κάποια αυτοκίνητα δεν έρχονται σε όλες τις χώρες, οπότε η μόνη περίπτωση να το οδηγήσει κανείς είναι στην παγκόσμια παρουσίασή τους, έστω και για λίγο.
Μάλιστα, πράγμα το οποίο είναι ακόμη πιο δύσκολο με τις διαδικτυακές παρουσιάσεις τα τελευταία χρόνια λόγω COVID. Με τις διαδικτυακές απλά δεν μπορείς, δηλαδή μπορεί να σε παρών στην παρουσίαση, αλλά αν δεν το πάρεις το αυτοκίνητο να το οδηγήσεις, απλά δεν μπορείς να το ψηφίσεις. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε δυστυχώς. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι μιλάμε για 56 γυναίκες επαγγελματίες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Δεν είναι δηλαδή 56 άνθρωποι που μπορεί να ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσληφθεί από ένα μέσο αποκλειστικά για να γράφουν αυτοκίνητο. Ναι. Οπότε την ξέρουν τη δουλειά. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Συγγνώμη και για την ταλαιπωρία μέχρι να καταφέρουμε να συνδεθούμε. Δεν πειράζει καθόλου. Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά και πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπες. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή κοντά στο άμεσο μέλλον για κάποιο άλλο θέμα που θα έχεις φυσικά σχέση με το αυτοκίνητο. Αλλά επειδή έχω φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Και με την ασφάλεια. Φυσικά, πάνω απ' όλα. Απλά επειδή πρέπει να κλείσω και την εκπομπή, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Και πάλι σε ευχαριστώ, να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είσαι καλά. Γεια σου.